Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν τον έχουμε ως πρόεδρο του Επιμελητηρίου εδώ, επειδή ο κύριος Χατζηθεοδοσίου είναι ένας από τους πιο έμπειρους ασφαλιστές που έχει η χώρα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον ασφαλιστικό κλάδο. Τον έχουμε εδώ να μας εξηγήσει τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις από τις ασφαλιστικές. Γιατί, πρόεδρε, αυτό που έχετε δει κι εσείς, αυτό που έχουμε δει κι εμείς στις οθόνες και το βλέπουμε μέσα στον συναδέλφων μας που είναι εκεί, είναι η απόλυτη καταστροφή. Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Ειδικά στο Βόλο που φαίνεται οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι η κάλυψη γίνεται όταν ο πελάτης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, έχει την ασφάλεια φυσικών φαινομένων, για να μπορεί να τον πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία, ανεξάρτητα του ποιος θέλει. Δυστυχώς, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, πολύ μικρό μέρος έχει αυτή την ασφάλεια, παρότι το κόστος είναι μικρό. Θα έλεγα ότι πολύ μικρό μέρος των ασφαλισμένων έχει την ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Άρα, αν δεν την έχει, δεν μπορεί να απευθυνθεί στην ασφαλιστική εταιρεία. Οφείλω όμως να σας πω ότι με βάση τον νόμο, αν αποδειχτεί ότι υπάρχει κακοτεχνία είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, μπορεί να απαιτήσει τα χρήματα από το Δήμο ή την Περιφέρεια. Πάντα υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ότι αυτό είναι είτε επειδή υπάρχει μια λακκούβα είτε ότι υπάρχει μια κακοτεχνία. Αν είναι ασφαλισμένος όταν... για τα φυσικά φαινόμενα, η ασφαλιστική μετά απαιτεί τα χρήματά της από το Δήμο, ας πούμε, ή από αυτόν που έχει την κακοτεχνία. Μόνο αν ισχύει αυτό. Αν δεν ισχύει τίποτα, δηλαδή είναι απλά λόγω της πολύ μεγάλης βροχής που έπεσε, δεν τα απαιτεί από κανέναν. Αν υπάρχει, είναι το αναγωγικό δικαίωμα. Για να τα απαιτήσει και η ασφαλιστική εταιρεία, όπως συμβαίνει και για τον πελάτη, πρέπει να αποδεικνύεται μια κακοτεχνία ή κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων που οδήγησε να υπάρξει αυτή η ζημιά στο όχημα. Μάλιστα. Και η αποζημίωση εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 100%. Δεν πιστεύω ότι είναι πάνω από 10 με 15% αυτοί που θα το έχουν ασφαλισμένο. Στατιστικά αυτό ξέρουμε. Τόσο λίγοι λέτε, ε. Ναι, ναι. Αποζημιώνονται στο 100%, κύριε πρόεδρε, εάν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις. Και πόσο χρόνο παίρνει για να πάρω τα χρήματά τους? Πρώτα να σας πω ότι φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τα οχήματα που βλέπω δεν πάνε για μερική ζημιά, αλλά πάνε για ολική καταστροφή. Σωστό. Δηλαδή αυτό πάει για σώστρα, όπως το λέμε στην δική μας δουλειά. Άρα από τις εικόνες που δείχνουν όλα αυτά είναι σώστρα, δηλαδή πάνε για ολική καταστροφή. Η αποζημίωση διαρκεί από 1 έως 1,5 μήνα, γιατί πάντα για να αποζημιώσει η εταιρεία θέλει οπωσδήποτε το έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι αυτό που αποδεικνύει ακριβώς πώς έγινε το συγκεκριμένο συμβάν. Ο χρόνος δεν είναι μεγάλος, είναι πολύ μικρός. Αυτό που νομίζω πάντα υπάρχει, γιατί δεν φοβάμαι να σας πω, η αντίθεση είναι ότι πολλές φορές ο πελάτης ζητάει την ολική καταστροφή λόγω της μεγάλης ζημιάς και πολλές φορές όντως θα μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία στο αν πρέπει το όχημα να επισκευαστεί, αν πρέπει να πάει σε ολική καταστροφή. Ο πελάτης πάντα θέλει και λογικό είναι την ολική καταστροφή. Πρόεδρε, στατιστικά γιατί... σπίτια και επιχειρήσεις θα είναι ασφαλισμένες, λέτε? Κοιτάξτε, ισχύει το ίδιο. Είμαστε η χώρα με το λιγότερο. Θυμίζω ότι αυτή ήταν και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού που ξεκίνησε από τις κατοικίες και θέλουμε να πάει παντού. Είμαστε από τη χώρα με τη μικρότερη ασφάλιση. Δεν υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού με το 10% μείωση στον ένφια, αυτό σήμαινε. Πρακτικά πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς πάντα έχουμε μια άνοδο των πωλήσεων όταν συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Αυτό θα αποδειχτεί και σε συγκεκριμένη περιοχή. Θα διστήσουν όλοι να κάνουν στο όχημά τους ασφάλιση φυσικών καταστροφών, αλλά μετά ξεχνιούνται. Είμαστε στην Ευρώπη, να σας δώσω ένα στατιστικό, είναι το 75% περίπου ασφαλισμένοι σε αυτό που λέμε κεντρική Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι κάτω από 15%. Μάλιστα. Πάντως, εάν κάποιο σπίτι ή κάποια είναι επιχείρηση... Είναι τρομακτική η διαφορά, έχει... συγγνώμη. Ναι, πολύ μεγάλη. Πολύ τρομακτική μεγάλη, διαφορά. Αλλά τώρα, αν κάποιο σπίτι... Τι κόστος έχει αυτό, συγγνώμη. Μάλιστα. Τι κόστος έχει? Στο όχημα έχει πάντα στη σημασία η αξία. Υπολογίστε ότι δεν ξεπερνάει στο ακριβότερο όχημα τα 15 με 20 ευρώ το χρόνο. Ξέρετε, η ζημιά δηλαδή, έχει σχέση, συζητάμε για 20 ευρώ το χρόνο. Ναι, ο πελάτης λέει αυτό μου είναι αχρίαστο. Ξέρετε, λειτουργεί η λογική ότι εμένα δεν μου χρειαστεί ποτέ, δεν θα το πάθω. Γιατί το ίδιο μπορούμε να πούμε και για άλλους κινδύνους. Mm-hmm. Θα σας έλεγα, κύριε Κούτρα, ξέρετε, δεν είναι παράλογο σε μια χώρα σεισμογενή σαν τη χώρα μας να είναι τόσο μικρός ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών. Εξού και η παρέμβαση που ζητάγαμε και εμείς ως κλάδος από την κυβέρνηση. Ενώ ξέρουμε στατιστικά ότι σεισμοί θα γίνουν στη χώρα. Επιμένω να λέω ότι είναι θέμα ασφαλιστικής συνείδησης που σιγά σιγά μεγαλώνει. Πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο οικονομικό πλαίσιο, δηλαδή να έχει και αυτός κάποια κίνητρα για να το κάνει. Όμως αυτό μπορώ να σας πω είναι γενικά για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει άλλη λύση παγκόσμια από τη συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού φορέα, γιατί καμία χώρα, όσο προηγμένη και να είναι,
δεν μπορεί να αποζημιώσει τόσο μεγάλες καταστροφές. Στις ίδιες ΗΠΑ, θυμηθείτε, στις μεγάλες καταστροφές που έγιναν τελευταία, ήταν ασφαλισμένο και αποζημιώθηκε το 80%. Εδώ μιλάμε για τεράστια ποσοστά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.